πώς θα κατάφερε να κάνει τέτοια αναποστολή, ξεκινώντας από τον εαυτό του, ξεκινώντας από τον Κύριο σου Χριστέ, ελέησέ με, ξεκινώντας από καθημερινή ομολόγηση, ξεκινώντας από τα μυστήρια της Εκκλησίας, ξεκινώντας από τη Θεία Κοινωνία. Έγινε αυτό που έγινε και γι' αυτό τώρα κάνει αυτό που κάνει. Εμείς ξεκινάμε τα ποτά. Τρέχουμε κατευθείαν. Γι' αυτό δεν είναι πατέρες της Εκκλησίας. Λόγοι άνευ βίου σιωπούν. Βίος άνευ λόγων βοά. Δηλαδή, τα λόγια σου. Όταν δεν είναι και η ζωή σύμφωνη, δεν λένε τίποτα. Δεν λένε τίποτα. Βίος, άνευ λόγων, βοά, η ζωή σου και χωρίς λόγια φωνάζει. Δεν μπορούμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα. Γιατί μας αρέσει να τρέχουμε. Η ζωή μας να μιλάει. Δεν θέλουμε μόνο στο σύζυγο, στο παιδί μας, στο φίλο μας, ποιο είναι το σωστό. Θα το δείχνουμε κιόλα. Δεν θα αγωνιζόμαστε να επιβάλλουμε τις ορθές μας απόψεις στον άλλον. Μα γιατί δεν πας στην Εκκλησία, μα γιατί δεν δέχεσαι την πίστη μας, μα γιατί είπα αφού ο Χριστός, μα αφού η Παναγία, αφού η Άγια, αφού ένας από άλλος ποτέ δεν συλλήφθηκε και δεν διαδόθηκε ο χριστιανισμός με επιχειρήματα και με δικηγορικές τακτικές. Δεν πείθεις στον άλλον. Δείχνεις στον άλλον ποιος είναι ο χριστιανισμός. Φυσικά και θα συμβουλέψεις τον άλλον. Φυσικά και θα πεις στο παιδί σου ποιο είναι το σωστό. Μια φορά, δυο φορές, όταν κάνει κάτι λάθος, να μην σου λέει μετά που με έβλεπες και έκανε κάτι λάθος και δεν το έκανε σωστό. Γιατί δεν μου το έπες, γιατί δεν με συμβουλέψεις. Θα του το πεις μία φορά, δυο φορές. Όχι τρίτη. Και όποιος δεν παίρνει από λόγια, θα πάθει και θα μάθει. Προσέξτε το αυτό. Να μην χρησιμοποιούμε την αγάπη μας σαν δικαιολογία για να υποτάξουμε τον άλλον. Να μην μεταμφιέψουμε τον εγωισμό μας και την υπερηφάνειά μας σε αγάπη και να λέμε στον άλλον ή στο παιδί μας, από αγάπη σου λέω αυτό που σου λέω. Δεν θέλουμε να πούμε, παιδάκι μου είσαι βλάκας, εγώ είμαι έξυπνος, έξυπνος, γι' αυτό εγώ έξυπνος μέσα σε ένα το βλάκα. Αυτό είναι το σωστό. Δεν μπορούμε να το πούμε έτσι και τι λέμε. Από αγάπη σου λέω αυτό που σου λέω. Γιατί δεν με άκουσες. Και επιχειρήματα της δεκάδης, εκεί που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι θα έρθεις και θα με θυμηθείς. Και πλήσω με το σηκώτη του άλλου και λέει από μέσα του να μου λείπεις και εσύ και η αγάπη σου. Χρησιμοποιούμε την αγάπη για να ανέβουμε στο σφαίρικο του άλλου. Και τα παιδιά όσοι μας έχουν ανάγκη δεν μιλάνε. Όταν θα έρθουν όμως να μιλήσουμε δεν θα ξέρουμε κατά πού να πάμε εμείς και η ιεραποστολή μας. Ο Θεός, ο Χριστός είναι αγάπη. Προσέξτε το αυτό. Ο Θεός είναι αγάπη. Αλλά η αγάπη δεν είναι Θεός. Γιατί υπάρχει και η αγάπη του διαβόλου. Σώζει η αγάπη του Χριστού. Γιατί και ο διάβολος όλο για αγάπη μιλάει. Η αγάπη είναι το αγαπημένο ρούχο του διαβόλου. Δεν έρχεται με κέρατα και ουρά ο διάβολος για να το γνωρίσεις και να φύγεις εκπληρώσεις. Έρχεται έτσι που να σου αρέσει και να το δεχτείς και να του πεις πέρασε. Καλώς ήρθες. Ποια αγάπη. Αγάπη είχε και ο Χίτλερ. Αγαπούσε μια και τους άλλους έκανε σαπούνι. Αγάπη είχε και ο Καπόνε στην Αμερική. Αγαπούσε τα πρωτοπαλίκα ράβη και μετά πιάνανε με πολυγόνα και θερίζανε τον κόσμο. Ποια αγάπη. Ποιον κοροϊδεύουμε. Ότι έχω αγάπη. Και γι' αυτό κηρύσω και γι' αυτό μιλάω και γι' αυτό θέλω να υποτάξω τον άλλον χρησιμοποιώντα την αγάπη. Γι' αυτό να σκεφτόμαστε και να θυμόμαστε. Κάτι που λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Είμαστε, λέει, σαν κάποιον που κάθεται στην άκρη μιας όασης, δίπλα σε ένα πηγάδι με δροσερό νερό και βλέπει τον άλλον που έρχεται από την έρημο, διψασμένος, πεθαμένος από την κάψα και από τον ήλιο και εμείς επειδή έχουμε αγάπη, όταν έρθει κοντά μας, ρίχνουμε το κουβά στο πηγάδι, βγάζουμε το δροσερό νερό και του το προσφέρουμε και λέει ο Άγιος, και μαζί με το νερό του προσφέρουμε και ένα βατράχι που βγάλαμε από το πηγάδι. Ας καθαρίσουμε πρώτα τα βατράχια που έχουμε μέσα μας και μετά να προσφέρουμε την αγάπη μας στους άλλους. Έχουν τα δικά τους βατράχια και τους φτάνουμε. Δεν με τους λείπουν και τα δικά μας. Να αφήσουμε τις αγάπες κατά μέρος.
αυτού του είδους. Είχε πάει να τρώει στον πατέρα Πορφύριο. Τι να κάνουμε για να σώσουμε τα παιδιά μας, πώς να σώσουμε τα παιδιά μας. Μεγαλώνουν σε δύσκολα χρόνια τα παιδιά μας. Άσχημη και λίγα τα παιδιά μας. Από παντού κινδυνεύουν τα παιδιά μας. Όταν τελειώσανε, τους λέει ο πατέρα Πορφύριος, θέλετε να σωθούν τα παιδιά σας. Ναι, γέροντα. Πολύ ωραία. Γίνεται άγιοι. Και άμα γίνεται άγιοι, θα σωθούν και τα παιδιά σας. Ναι, αλλά έλα που για να γίνεις άγιος, πρέπει να σκύψεις το κεφάλι στον παπά και να εξομολογηθείς. Πρέπει και να ταπεινωθείς. Πρέπει και όταν μελώνεις να μάθεις να κλείνεις το στόμα σου. Πρέπει και όλα αυτά θέλουν κόπο. Και επειδή εμείς είμαστε τετέλειδες, αντί να αγιάσουμε εμείς, αγιάσουμε τον άλλον. Γιατί δεν με ακούς, από αγάπη σου λέω αυτά που σου λέω. Λες καλώς το ειδού τόπο. Και δεν καταλαβαίνει το είδος της αγάπης μας. Έχω ένα φίλο, έχει μια αδερφή. Αυτή έχει δύο παλικαράκια. 17,5 χρονών και 19 το άλλο. Ήταν μπροστά αυτά και βάζει τη συμπερή τις φωνές. Αμάνθρα λοιπόν από αυτά τα παιδιά, δεν πάνε στην εκκλησία, τι θα κάνω με αυτούς. Σηκωθείτε βρε, Κυριακή σήμερα, δεν θα πάτε εκκλησία. Μου ο ένας, καλά καλέ μαμά και αλλάζει πλευρό. Καλά καλέ μαμά και ο άλλος και αλλάζει πλευρό στο κρεβάτι. Σηκωθείτε βρε, αυτά ήταν μπροστά τώρα και ακούγαμε, κάνανε ότι κοιτάζανε αλλού. Οπότε, εκείνη συνέχισε να φωνάζει. Τούρκοι είσαστε βρε, δεν θα πάτε εκκλησία, δεν ακούτε τις καμπάνες που χτυπάνε. Οπότε επειδή ήταν μπροστά τα παιδιά, κάνω και εγώ τον αυστηρό και τον άγριο και τη λέω και σηκώνεσαι και πας στην εκκλησία και τους αφήνεις και τιμώνται. Και μου λέει η Σιδηρή, εγώ βρε Νικόλα μου δεν προλαβαίνω να πάω μια Κυριακή, μου μένει να κάνω τις δουλειές. Αλλά αυτά μου να κάνουν δουλειές, γιατί δεν πάνε. Έξαμε και πλήστησα. Τώρα λέω σωθήκαμε. Μια Κυριακή μου μένει να κάνω τις δουλειές και δεν πάω. Αλλά αυτά γιατί δεν πάνε. Είχα πάει στη Γερμανία. Ένας Γερμανός μου είχε βγάλει, μου έδινε τα ωραία, κάναμε μια βόλτα στην εξοχή. Καταπράσινος ο κάπος, ένας ήσυχος πρόμος, ένα φωλιουδάκι σαν ψεύτικο, σαν ζωγραφιά. Φτάνουμε στον δρόμο, να περάσουμε ο πέντη, κάνω να περάσω, πάω Γερμανός, απλώνει το χέρι απότομα και με σταματάει. Ξοκολιάστηκα, Παναγία μου, την έρθηκα πίσω αυτοκίνητο. Κοιτάζω δεξιά, κοιτάζω αριστερά, τίποτα. Τρόμαξα. Κοιτάζω τον Γερμανό, λέω τι έγινε. Μου δείχνει από θέση το τόσο απέναντι. Το φανάρι ήταν κόκκινο. Τώρα λέω με δουλεύει. Το κοιτάζω, του λέω, το βλέπω ότι είναι κόκκινο. Αλλά έχει και κάποιο νόημα. Άμα υπάρχει κυκλοφορία και το φως είναι κόκκινο, να μην περάσουμε κόκκινο γιατί θα με πατήσει αυτοκίνητο. Τώρα ένα χιλιόμετρο από εκεί και πέντε από εκεί αυτοκίνητο δεν υπάρχει. Μπορώ να περάσουμε κόκκινο. Και τι μου λέει. Το ξέρω ότι μπορώ να περάσω με κόκκινο. Αλλά το τετράχρονο και το πεντάχρονο που θα με δει να περνάω με κόκκινο δεν θα σκεφτεί όπως εγώ. Και θα περάσει με κόκκινο και θα το πατήσει το αυτοκίνητο. Να, όσο διδάσκουν τα παιδιά τους. Με το παράδειγμα. Όχι με τα λόγια. Είχα πάει. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι υπάρχουν δύο είδη αναπροσδοκής. Αλλά και τα δυο αρχίζουν με ένα και μοναδικό τρόπο. Με το «Είσαι Θεέ, το Θεό του Ταμείου σου». Ξεκίνα από τον εαυτό σου. Ξεκίνα από τον εαυτό σου. Και μετά θες, δε θες, θα βοηθήσεις και τους άλλους. Είχα πάει μια φορά να δω τον πατέρα Παΐσιο. Ήταν μια ομάδα νεαρών και εγώ φοιτητής ήμουν τότε. Και του έλεγε ένας από αυτούς, εγώ και όταν ετοιμάσαμε να πάω στην Αφρική να κάνω μια αποστολή. Μπράβο, καλό παιδί. Και πώς ετοιμάζεσαι, το θυμάμαι σαν να είναι τώρα. Θα λέει εκείνος, μαθαίνω τη γλώσσα τους. Είναι πολύ δύσκολη η γλώσσα εκεί κάτω. Που είναι και πολύ δύσκολη και πρέπει να τη μάθεις καλά για να μπορέσεις να μπεις όλες αυτές τις λεπτές αποχρώσεις που έχει η πίστη μας. Να την καταλάβουν σωστά και όχι λάθος. Μαθαίνω τη γλώσσα τους. Μαθαίνω την ιστορία τους, μαθαίνω τις συνήθειές τους, τα ήθη τους, τα έθιμά τους. Μαθαίνω κολύμπι. Τι του λέω ακριβώς στις στήρες. Μαθαίνω κολύμπι. Κολύμπι γιατί.
Μα ξέρετε, λέει η Γέροντα, εκεί κάτω αυτοί έχουν μάγους. Αν ο μάγος ξεσηκώσει το χωριό και με κυνηγήσουν και βρεθώ σε ένα ποτάμι, να μην μπορώ να κολυμπήσω να περάσω απέναντι να γλιτώσω. Όχι, καλό παιδί, λέει, δεν κάνουμε έτσι την ημέρα προστολή. Πώς την κάνουμε? Θα σου πω εγώ, λέω, πατρίδα Ιησούς. Θα γίνεις Άγιος. Θα πας εκεί κάτω και θα πεις στον μάγο: ανάστησε αυτόν τον νεκρό. Ο μάγος δεν θα μπορεί να τον αναστήσει. Θα τον αναστήσεις εσύ και θα κάνεις χριστιανό τον μάγο. Και ο μάγος που ξέρει την ιστορία τους, που ξέρει τις συνήθειές τους, που ξέρει τα ίδια τα έθιμά τους, θα τους κάνει αυτός χριστιανός. Που ξέρει τη γλώσσα τους, θα τους κάνει αυτός χριστιανός. Αλλά, επειδή είμαστε τεβέλητες, αντί να ξεκινήσουμε την Ιεραποστολή από εμάς, τη ξεκινάμε από τους άλλους. Αντί να κοιτάμε να αγιάσουμε, αγιάζουμε τους άλλους. Λέω μια φορά στον πατέρα Λίπιο, δεν είχαμε λεφτά να πάρουμε πετρέλαιο και ο χειμώνας ήταν βαρύς. Πατέρα Λίπιο, λέω, απλέ φέτος βλέπω να αγιάσουμε. Ή θα αγιάσουμε, λέει, ή θα ξεπαγιάσουμε. Αυτό παθαίναμε. Ξεκινάμε να σώσουμε τους άλλους. Της μετανοίας άνοιξών επίπεδα στους ζωολόγους. Από εκεί θα αρχίσουμε. Θα πούμε στους άλλους. Οπωσδήποτε θα μιλήσουμε. Ουρέμια μην ευαγγελίζουμε και στα παιδιά και στον ένα και στον άλλο. Αλλά όχι μόνο με λόγια. Στην Αθήνα με φιλοξενεί ένα αντρόγυρο. Έχουμε δύο παιδιά. Τρελαμένα από την εφηβεία. Να μου λέει η γυναίκα: Γέροντα, δεν είναι τα παιδιά μου αυτά. Δεν είναι τα παιδιά μου αυτά. Πρέπει τα παιδιά σου να τις το κάνει η υπομονή όταν γίνουν 20 χρονών, 21, θα τα γνωρίσεις πάλι ότι είναι αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθούμε το βράδυ ο άντρας και η γυναίκα, αν δεν κάνουμε το απόδειγμα όρθιοι μπροστά στα εικονίσματα. Έτυχε μια φορά να είμαι στο δωμάτιό μου, βλέπω τους δυο κάθονται στα εικονίσματα, αρχίζουν δύο φορές τον Αγίον Πατέρα, μόνο ο πατέρας. Ο μικρός, δεν είναι και τόσο μικρός, έφηβος ήταν, είχε ένα λεπτοκέφι και κάτι σκόταν, άκουγα πυροβολισμούς. Παμ, πού, παμ, πού, θόρυβο, κακό. Πάτε λοιπόν, ο πατέρας κατάλαβε αυτός ότι ενοχλεί. Του είχαν πει μια φορά, δυο φορές, τρεις φορές, να πάει και αυτός να προσευχηθεί μαζί και κάνει απόδειγμα. Αυτός έκανε την επανάστασή του. Έπρεπε να αποδείξει ότι δεν είναι πια παιδί, είναι άντρας και δεν έχει ανάγκη να τον συμβουλεύουν, ξέρει αυτός. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να επιμένεις σε τέτοιες περιπτώσεις. Και οι γονείς δεν επέμεναν. Κατάλαβε τώρα με τους πυροβολισμούς που κάνει, ενοχλεί. Οπότε έβαλε ένα βίσμα, σταμάτησε τον πυροβολισμό, φόρεσε τα ακουστικά και συνέχισε να σκοτώνει. Αμέλα που ο πατέρας άναψε και καρβουνάκι και έβαλε και θυμία και άρχισε να θυμιάζει γύρω-γύρω τις εικόνες, τις φωτογραφίες. Όλο τσαδίλατο ο μικρός καταλάβαινε ότι ήταν παραφωνία μέσα στην τωρινή όλη ιστορία, αλλά εκεί έπρεπε να κλείψει ότι είναι άντρας πια και κάνει την επανάσταση. Και δεν είναι το μωράκι που ξέραμε. Περνάει ο πατέρας από μπροστά, τον θυμιάζει και αυτόν, κάνει το θυμό αυτό έτσι το κεφάλι του. Συνεχίζει ο πατέρας ο παθέστατος, έλεγε τον πρώτο ένα ψαλμό η μητέρα, τον άλλο πατέρα. Τον ένα η μητέρα, τον άλλο πατέρα. Τι είναι το απόδειγμα? Μια κούφτα ψαλμουδάκια, 10-15 λεφτά κρατάει. Πηγαίνουν εκείνοι, συνεχίζουν, είχε μορφοβολήσει το σπίτι θυμία. Και έβλεπα το μικρό. Η συνείδηση από μέσα τον έτρωγε. Οπότε βγάζει όλο τσαντίλα τα ακουστικά, δίνει μια, τα χτυπάει κάτω, κλείνει και το παιχνίδι και κάθισε εκεί. Μπορεί να έχετε δίκιο. Μπορεί. Εγώ κάνω την επανάσταση. Όχι, δεν θα έρθω να προσευχηθώ. Αλλά δεν συνέχισε το παιχνίδι. Καθόταν εκεί. Μπορεί να μην πήγε. Προσέξτε το αυτό. Αλλά την εικόνα των όρθιων γονιών και να προσέχονται μπροστά σε εικονίσματα δεν θα την ξεχάσει ποτέ. Όσπου να γεράσει, όσπου να πεθάνει, θα τη θυμάται. Έτσι θα σώσουμε τους άλλους. Να έρθεστε, να το ξεκινήσω πρώτος εδώ και μετά να το λέω και στους άλλους. Η Παναγία σας έχει χαλάσει ο καλός τόσο. Με το καλό να τελειώσουμε την Αγία Σαραποστή, με το καλό να κερδάσουμε τον άσχημα. Να έρθεστε.